Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε έξω από το Hall 4 μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Φόρουμ, τον κύριο Θανάση Παναγούλια. Καλησπέρα, κύριε Παναγούλια. Καλησπέρα και σας. Είμαστε μισή ώρα περίπου πριν κλείσουν οι πόρτες της πρώτης ημέρας της Χορέκα 2023. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα και θα μας πει μετά τα νούμερα ο επικεφαλής της Φόρουμ. Με όσους εκθέτες μίλησα, η συντριπτική πλειονότητα μου είπε ότι για πρώτη φορά ημέρα Παρασκευή έχουν δει τόσο κόσμο και κόσμο ο οποίος είχε λόγο να έρθει, κόσμος ο οποίος είναι δυνητικοί πελάτες τους ή υφιστάμενοι. Είναι γεγονός, μια εντυπωσιακή πρώτη μέρα. Ξεκινήσαμε με λίγο άσχημο καιρό. Αυτή τη στιγμή σε σχέση με το 2022 που ήταν επίσης μια εξαιρετική χρονιά είμαστε περίπου 3% πάνω. Για να δώσουμε actual νούμερα στους τηλεθεατές μας, μιλάμε για 11.000 επιχειρήσεις μόνο την πρώτη μέρα. Και τα μηνύματα που έχουμε και για τις επόμενες τρεις είναι ότι πιθανότατα θα ξεπεράσουμε το ρεκόρ των 52 και πλέον χιλιάδων που είχαμε το 2022. Πέραν όμως από το ποσοτικό, το μεγάλο ενδιαφέρον έχει να κάνει με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αφού έχουμε επαγγελματίες από όλες τις κατηγορίες των ξενοδοχείων, εστίασης, καφεστίασης και από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Χαρακτηριστικό να πω ότι έχουμε πελάτες οι οποίοι λέγανε ότι ερχόντουσαν ολόκληρα νησιά, Ρόδος, Κος, Σαντορίνη, μαζικά αφού έρχονταν οι πτήσεις και μπαίνανε στην έκθεση μαζικά και βλέπανε πληθώρα επαγγελματιών από τα νησιά αυτά. Μια πολύ καλή μέρα και θα ήταν, θεωρώ, και καλύτερη αν ο καιρός δεν ήταν εξαιρετικά δύσκολος τουλάχιστον στις πρωινές ώρες. Εντάξει, πάντως αυτό αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες του κλάδου και έρχονται εδώ γιατί έχουν λόγο, όχι για βόλτα. Ήρθαν ανεξαρτήτως του καιρού, γιατί όταν έχεις δουλειά και πρέπει να δεις πώς θα σχεδιάσεις την επιχείρησή σου, γιατί κυρίες και κύριοι, κάθε χρόνος περνάει και δεν το λέω επειδή είστε παρόντας, το λέω όπως το καταγράφουμε εμείς από τα newsletter της Nordic Content and Services, το FMB Daily και το Horeca Open. Κάθε χρόνος που περνάει, βλέπουμε και ένα τουλάχιστον κλικ πιο πάνω να ανεβαίνει και η έκθεση με τα παράλληλα labs που έχει. Βγήκαμε και ζωντανά από εκεί, τα είδατε. Αλλά επίσης βλέπουμε και τα περίπτερα πιο ποιοτικά και τους εκθέτες πιο οργανωμένους και πιο επικυρωποιημένη την προσέγγιση τους στις ανάγκες του επισκέπτη. Το νούμερο ένα στοίχημα για μας που έρχεται εδώ και πολλά χρόνια, επειδή η Χορέκα δεν είναι θέμα να δείξει νούμερα, θέλει να δείξει ποιοτικούς επισκέπτες. Και η αλήθεια είναι ότι η αγορά έχει αυτή την ποιότητα. Ήρθε μια εξαιρετική χρονιά το 2022 που πήγε πάρα πολύ καλά, αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή παράλληλα με την προσδοκία για το 2023. Και το μεγάλο στοίχημα της έκθεσης παραμένει να φέρνει σωστούς επαγγελματίες επισκέπτες. Αυτό σήμερα αποτυπώθηκε. Και αποτυπώθηκε όχι επειδή το λέμε εμείς, το λένε οι πελάτες μας. Ήρθανε άνθρωποι από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδος για να κάνουν δουλειές. Αυτό για μένα είναι η μεγάλη επιτυχία της έκθεσης. Κύριε Θανάση Παναγούλιας, Διευθύνων Σύμβουλος της Φόρουμ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγούλια. Εγώ σας ευχαριστώ και συνεχίζουμε.